Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα σας. Είναι η επόμενη πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μετά από ένα απίστευτα δύσκολο βράδυ. Και νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς ήμασταν συναισθηματικά από τη στιγμή που η μπάλα μπήκε στα δίχτυα από το σουτ του Κούρτιτς. Και πολύ δύσκολα θα αλλάξει και τις επόμενες μέρες. Έχουμε μπροστά μας ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Φυσικά, έτσι όπως είμαστε, μόνο με αισιοδοξία δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Και σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όσοι ενδιαφερόμαστε και αγαπάμε την ΑΕΚ. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση από την Original 21, η οποία νομίζω ότι αποτυπώνει σε γενικές γραμμές αυτά που λέει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Πάρα πολύ δεικτικά μεν, εύστοχα δε, θα έλεγα, και πιάνει και πάρα πολλά ζητήματα που άσχετα αν συζητιούνται ή όχι τόσο πολύ και προς τα έξω, δεν πάβουν να είναι υπαρκτά. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι κατά την άποψή μου αντιμετωπίζει, στρέφεται προς τον Δημήτρη Μελισανίδη με τον τρόπο που πρέπει να στρέφεται, δηλαδή με την επίγνωση, έτσι όπως το βλέπω εγώ, της σημασίας της παρουσίας του στην ΑΕΚ και της αγωνίας του κόσμου για το αν και πώς θα διορθώσει όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οδηγήσει την τελευταία τριετία στο να έχει η ομάδα την εικόνα που έχει και να περνάμε βραδιές σαν τη χθεσινή. Άσχετα αν η χθεσινή βραδιά με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια πήγε σε ένα σουτ, σε μια κακή στιγμή θα την έλεγε κάποιος, αλλά για όλους εμάς που έχουμε φάει με το κουτάλι την τελευταία τριετία τέτοιες κακές στιγμές, βλέποντας ξανά και ξανά τη συγκεκριμένη φάση, καταλαβαίνεις ότι σε όσα έγιναν εκεί πέρα αποτυπώνονται πάρα πολλά από τα στοιχεία που δεν θέλουμε να βλέπουμε άλλο στην ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ανακοίνωση της Original αντιμετωπίζει στη σωστή βάση το θέμα Δημήτρης Μελισανίδης για την ΑΕΚ, γιατί το θέμα Δημήτρης Μελισανίδης για την ΑΕΚ παραμένει κεφαλαιώδες. Και είναι αυτή τη στιγμή η μόνη πηγή που μπορεί να δώσει προοπτική στην ΑΕΚ ανάλογη του μεγέθους της. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει αλλάξει και με λογικά επιχειρήματα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Και για να το πάω και λίγο πιο προσωπικά, γιατί ποτέ δεν είχα πρόβλημα με αυτό, επειδή ορισμένοι, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα, το θέτουν και στις προσωπικές επαφές που επιδιώκουν μαζί μου. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ, μάλλον ούτε καν κατά διάνοια νιώθω ποτέ την ανάγκη να απολογηθώ, είναι το γεγονός πως από το 2000-2001, δηλαδή σχεδόν 21-22 χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ως οπαδός από τις αρχές της δεκαετίας του 90 που αναμίχθηκε στα διετικά της ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισανίδης, τον αντιμετωπίζω πάντα ως το πιο σημαντικό μέγεθος για την ΑΕΚ. Και έτσι θα συνεχίσω να αντιμετωπίζω. Και φυσικά δεν θα απολογηθώ όταν αντιμετωπίζω και βλέπω έτσι έναν παράγοντα που έχει συνδέσει το όνομά του με 3 πρωταθλήματα, με 2 εξόδους συμμετοχές της ομάδας σε ομίλους του Champions League, με την κατάκτηση και του κυπέλου το 2016 και φυσικά με το μεγαλύτερο από όλα που τα σκεπάζει τα πάντα, που από μόνο τους θα ήταν τρομερά σημαντικά, το γεγονός ότι θα αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ενωσιτών το έργο ζωής, το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο είναι σίγουρα και σε κάθε περίπτωση η βάση για τη δεδομένη αγωνιστική αναγέννηση αυτής της ομάδας, ό,τι και να γίνει. Αυτό αποτελεί και θα είναι η μεγαλύτερη εγγύηση αργά ή γρήγορα. Οπότε λοιπόν δεν θα νιώσω την ανάγκη να απολογηθώ για την εμπιστοσύνη που πάντα έχω σε έναν τέτοιο παράγοντα. Αλλά αυτό, αν θέλετε, κάνει ακόμα μεγαλύτερη και την προσωπική μου αγωνία για τον τρόπο και για τον χρόνο που θα καταφέρει να βρει τις λύσεις και να
απεγκλωβιστεί και ο ίδιος σε έναν βαθμό από όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις επιλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Σε αυτά τα πράγματα η άποψή μου δεν διαφέρει από την άποψη των περισσότερων από εσάς. Στα ίδια ζητήματα εστιάζω, στα ίδια ζητήματα επικεντρώνω και στα ίδια ζητήματα προσβλέπω σε λύσεις γρήγορες, άμεσες, αποφασιστικές από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Για να επανέλθω και να κλείσω με αναφορά στην ανακοίνωση της Original 21, θα πω ότι δεν είναι καλό για την ΑΕΚ, ωστόσο είναι δίκαιο και αντανακλά δυστυχώς την πραγματικότητα. Κομβικά στελέχη της, στελέχη που έχουν άμεση ευθύνη για την ομάδα, για την καθημερινότητά της, για τον τρόπο που φτάνει στο γήπεδο κάθε φορά, να έχουν φτάσει στη συνείδηση του κόσμου, να έχουν πάρει την ταμπέλα που αποτυπώνεται σήμερα με πολύ δεικτικό τρόπο, επαναλαμβάνω, στην ανακοίνωση της Original. Είναι άσχημο, αλλά είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα που δεν ταιριάζει στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να έχει στελέχη τους οποίους το συντριπτικό κομμάτι του κόσμου της να τους έχει απαξιωμένους στο μυαλό του, να αναφέρεται σε αυτούς με χαρακτηρισμούς που είδαμε και στην ανακοίνωση της Original και που, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι βλέπει πλέον ο κόσμος. Δεν ξυπνήσανε όλοι μια μέρα και είπαν ότι αυτή είναι έτσι. Γίνανε ορισμένα πράγματα, βλέπουν ορισμένα πράγματα, συνεχίζουν να βλέπουν ορισμένα πράγματα. Και για να λέμε την αλήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους κοιτάξεις τα μάτια και να τους πεις ότι δεν έχουν δίκιο, γιατί συμβαίνει αυτό και συμβαίνει το άλλο. Κάποια στιγμή και το ΣΑΕΚ πρέπει να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε το συγκεκριμένο σχήμα πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Τα αποτελέσματα είναι πολύ άσχημα για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν πράγματα που να σε κάνουν να αισιοδοξείς ότι κάτι μπορεί με τα ίδια μέσα να αλλάξει προς το καλύτερο στην συνέχεια, και σίγουρα όλο αυτό δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναγκαίων αποφάσεων από πλευράς του αφεντικού της ΑΕΚ, τα οποία εμπολής θα κρίνουν και τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ θα φτάσει στη μεγάλη στιγμή που θα ξαναμπεί στο γήπεδό της, που θα μαζευτούμε όλοι πάλι στο σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφια, και το πώς θα πάει η ομάδα από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.